Αυτός ο πτωχευτικός, για να στο δώσω λίγο σε γενικές γραμμές, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με συμβατικά όπλα, εντάξει, θέλω κανένα δύο μέρες να μιλάω. Προφανώς, ναι. Λοιπόν, περιλαμβάνει, είπαμε, τους πάντες. Μετά, περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Υπάρχει και η υποχρέωση της αλήθειας. Δηλαδή, η σύζυγός σας θα πρέπει να πει αλήθεια και για τη μάρκα των εσωρούχων που έχει στην διάθεσή της, για την ποσότητα των εσωρούχων που έχει. Γιατί είναι, αποτελούν περιουσιακό στοιχείο, δηλαδή αυτό. Δηλαδή, ακόμα και τα εσώρουχα αποτελούν περιουσιακό στοιχείο. Όλα τα πάντα, τα πάντα. Δεν ξέρει τίποτα το αφεντικό. Σας παρακαλώ. Το αφεντικό, ε. Είναι κύριοι, είναι ακριβής. Το έχουν σκεφτεί καλά, το έχουν οργανωμένο. Όλα, ο Αλέφαντος, τα πάντα ο Μακαρίτης, τα πάντα όλα. Λοιπόν, και στον πτωχευτικό κώδικα, με ακούτε? Πολύ καθαρά. Στον πτωχευτικό κώδικα, λοιπόν, θα μπουν μέσα ό,τι έχει ο άνθρωπος, ο πολίτης, μεταξύ των οποίων και οι καταθέσεις. Ό,τι καταθέσεις έχει, 5 ευρώ στην τράπεζα, 10 ευρώ μέσα κι αυτές. Και εξαιρούνται μόνο τα έξοδα στοιχειώδους διαβίωσης. Πόσο είναι, 600 ευρώ το μήνα, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, από εκεί και μετά, το ωραίο ποιο είναι, ότι εάν χρωστάω εγώ, υπεύθυνη είναι, εάν εγώ δεν μπορώ να εξοφλήσω το χρέος και είμαι, ας πούμε, έχω κηρυχτεί πτωχός και δεν μπορώ εγώ, πηγαίνει η υποχρέωση μέχρι και στους εξαχιστή ασυγγενείς δευτέρου βαθμού. Όλο το σώμα. Δηλαδή, περιλαμβάνει, δεν έχω εγώ, πάει στη γυναίκα μου, δεν έχει γυναίκα μου, πάει στον πατέρα μου, στη μάνα μου αν ζει, ή πάει στο γιο μου, στην κόρη μου. Στον πρώτο βαθμό εξαίματος, μετά πάμε στο δεύτερο βαθμό εξαίματος, ποιος είναι ο ξάδερφός μου, ο πρώτος μου ξάδερφος,